Σήμερα βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε όσα αντικαταστήκη αριστερά για τα επίδικα των εκλογών και λέμε ότι τα πραγματικά επίδικα των εκλογών αυτών είναι αν από τώρα και την επόμενη μέρα των εκλογών θα αμφισβητηθούν, θα ανατραπούν, θα γίνει απόπειρα δηλαδή από την εργαζόμενη πλειοψηφία να ανατραπούν οι επιδιώξεις του κεφαλαίου και όλου του πολιτικού προσωπικού του. Το πολιτικό προσωπικό του ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΣΑ, τον ΝΑΤΟ, όπως και τις εγχώριες, όπως και τα εγχώρια αστικά πολιτικά κόμματα, τα οποία με παραλλαγές θα υλοποιήσουν ανάλογης κατεύθυνσης πολιτική, καθώς ομνύουν στην ύπαρξη αυτών των υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών επιδιώξεών τους. Εμείς λέμε ότι, και αυτό δείχνουμε και καθημερινά με τους αγώνες μας, ότι θα αμφισβητήσουμε την ισχύ, θα αμφισβητήσουμε τη συνένεση σε αυτές ακριβώς τις επιδιώξεις και θα προσπαθήσουμε με το λαϊκό παράγοντα στο προσκήνιο να τις ανατρέψουμε. Θέλω μια περιοδία προεκλογική για να βοηθήσουμε να περάσει το μήνυμα της αντασίας αυτές τις εκλογές, το οποίο είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι αγωνιστές μας, οι σύντροφοι μας δώσανε μεγάλες μάχες μαζί με τους εργαζόμενους, στην νεολαία, μαζί με τα λαϊκά στρώματα, ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ήταν συνέχεια επιθέσεων όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων μας και δεν τώρα. Η προσπάθειά μας έχει να κάνει με το να περάσει ένα μήνυμα, αυτοί οι αγώνες να αποκτήσουν μια πολιτική έκφραση σύγκρουσης, συνολικής ανατροπής με αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται για μια διέξοδο αντικαπιταλιστική επαναστατική στα προβλήματα που έχουμε και που προκύπτουν από την κρίση του συστήματος. Τα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της ακρίβειας, του πολέμου, των εξοπλισμών, που όλα αυτά παλεύουμε να δοθεί μια συνολικότερη αντικαπιταλιστική διέξοδος και απάντηση. Θέλετε να πούμε ποιος είναι ο λόγος που θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει την αντασία? Η πρότασή μας, καταρχάς, την αντασία εμείς θεωρούμε ένα μάχημο πολιτικό μέτωπο οργανώσεων και αγωνιστών, το οποίο είναι κατά την γνώμη μας σημαντικό να ενισχυθεί τόσο στους κοινωνικούς αγώνες όσο και στο πολιτικό κεντρικό σκηνικό και στις εκλογές. Δεν θεωρούμε ότι η ψήφος στην αντασία ή η υποστήριξη στις εκλογές είναι χαμένη. Αντίθετα, θεωρούμε ότι χαμένες είναι οι ψήφοι οι οποίοι πάνε σε διεξόδους που στην πράξη δεν είναι ποτέ διέξοδοι. Είτε πρόκειται για τη ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες εκλογές, η οποία κατέληξε σε μια τραγωδία που όλοι γνωρίζουμε, είτε πρόκειται στη Νέα Δημοκρατία που επίσης συνεχίζει τις επιθέσεις. Εμείς θεωρούμε ότι η ψήφος που έχει αξία και δεν χάνεται είναι αυτή η οποία θα είναι η ψήφος που θα ενισχύσει τους αγώνες και θα ενισχύσει μια αντικαπιταλιστική επαναστατική προοπτική. Δεν θεωρούμε επίσης αντισυστημική την ψήφο που πηγαίνει στα υποτιθέμενα αντισυστημικά κόμματα κάθε λογής ακροδεξιών πατριωτών, φασιστών, γιατί δεν είναι αντισυστημική ψήφος. Είναι μια ψήφος η οποία ενισχύει τις πιο βάρβαρες εκδοχές αυτού του συστήματος. Δεν θεωρούμε επίσης ότι είναι διέξοδος μια η αποχή από τις εκλογές ή η αποστασιοποίηση από την πολιτική. Εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι, η νεολαία, να ασχοληθούν με την πολιτική και να περάσουν αυτά που διεκδικούν στους αγώνες, να τα κάνουν ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Αυτή θεωρούμε ότι είναι μια διέξοδος.